Και έτσι με μια διάχυτη δευτερίλα στην ατμόσφαιρα, κυρίες και κύριοι, αέναη, ανιδιοτελή δευτερίλα, μπουκάρουμε για τη μεσημβρινή μας παρέμβαση στα ραδιοφωνικά δρόμενα της πόλης. Εδώ είμαστε στην εκπομπή. Ποιος αυτός, ένα μηδέν! Κωστής Ατζαρός στο μικρόφωνο, η αφεντομουτσουνάρα μου. Θα ήθελα πάρα πολύ αν υπάρχουν γλωσσοματείς. Εγώ γερμανικά και αγγλικά μιλάω. Αν υπάρχει κανένας που μιλάει γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, σουαχίλι, αν μιλάει τέλος πάντων κάτι άλλο, σας κριτική β, να μου πει πώς είναι το αφεντομουτσουνάρα μου σε μια άλλη γλώσσα. Δεν γνωρίζω. Μια λέξη με τεράστιο και επίθυμενο ήθος. Ήρθαμε, εδώ είμαστε. Να συζητήσουμε, να παίξουμε και να κληρώσουμε τη δωράκλα που από το πρωί την έχω και ξερογλύφομαι και την καλοβλέπω και τη λυμπίζομαι και τη λιγουρεύομαι και τη χαλβαδιάζω. Α, τι είναι ο Έλληνας, ρε παιδιά. Κοιτάξτε τώρα τι λέξεις έχει βρει, έτσι. Τι λέξεις έχει βρει ο Έλληνας. Τη χαλβαδιάζω. Την υπερατού δωράκλα που είναι ένας αφιγραντήρας, το Γιωτόμι, 130 ευρώ η αξία του. Θέλω να σας πω ότι θα βάλουμε και μέσα συμμετοχές από τα σταθερά τηλέφωνα που θα δώσουμε σε λίγο, μόλις περατώσω με τους χορηγούκλες, να έχετε τη δυνατότητα και εκτός από τα μηνύματα, έτσι. Έχω τα πρωινά μηνύματα, τα πρωινά τηλέφωνα, θα βάλουμε και τα μεσημβρινά τώρα τα τηλέφωνα μέχρι 3 παρα 25 που εκτός απρόπτου θα έχουμε επικοινωνία με τον Διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο, για όσα συμβαίνουν στην αγωνιστική που πέρασε, για όσα θα συμβούν στο κύπελο, για τον Ατάλο, όλα όσα θέλετε να ξέρετε, προσκήνιο παρασκήνιο, για τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Θα βάλουμε λοιπόν και εσάς μέσα που θα στέλνετε μηνύματα μέχρι και τις 3 παρακάτω ψηλά, διότι στις 3 θα ανακηρύξουμε τον νικητή ή την νικήτρια για τον αφιγραντήρα, το Γιωτόμι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι δώρα, κύριοι. Πώς έλεγε ο Καζαντζίδης, αυτά είναι τραγούδια, κύριοι. Αυτά είναι δώρα, κύριοι. Και πόσο χαίρομαι. Μακάρι να είχαμε 500 αφιγραντήρες, 400 κλιματιστικά, 1500 κινητά τηλέφωνα να δίνουμε κάθε μέρα 10 δώρα τέτοια. Αλλά όπως καταλαβαίνετε και η αξία τους είναι μεγάλη και δεν αυτό. Όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν. 2310-287-888 θα ανοίξουμε γραμμές σε λίγο. Πρωτίστως να πω ότι αυτός που δίνει και το δώρο, ηλεκτρονέτ Παμπουγκίδης Νικολαίδης, είναι ο χορηγός μας. Και το πρωί και το μεσημέρι, και δίνει αυτό το υπέροχο δώρο, τον αφιγραντήρα, που έχει επάνω διάφορα όμορφα πράγματα και συμπιεστή και χρονοδιακόπτη λειτουργίας και ψηφιακός είναι και αυτόματη λειτουργία απόψυξης και αυτόματος τρόπος επανεκκίνησης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Μιλάμε τώρα μόνο που δεν μιλάει το μηχάνημα, έτσι. Να έρθει και να πει παρακαλώ, γεια σας, είμαι ο αφιγραντήρας, τι κάνετε, είμαι η κυρία απόψυξη, χαιροπολή κτλ. Ένα μαραφέτη φανταστικό. Και ο έτερος χορηγός μας, Αιγαίων, ψαρούκλες, πεντανόστιμα, εκλεκτά, θαλασσινά. Από αύριο θα ξεκινήσουμε να δίνουμε και τραπέζια 50% στο υπέροχο παραίστικο μεζεδοπολείο, τόσο στο κέντρο, δικητήριο, 214.000, όσο και στο ωραιόκαστρο 69-56-66. Διλιβεριά, πέκεφε. Take away που λένε στα χωριά μας, αλλά και υπέροχο χώρο εστιατορίου. Προχωράμε μέσα στην ημέρα, πολλή κουβέντα για το στόχ, τα είπαμε λίγο το πρωί, συζητιέται πάρα πολύ το ξέσπασμά του στο ίντερνετ, ο κόσμος αυτό συζητάει σήμερα, πέρα από την νίκη που ήταν πολύ σημαντική, πέρα από τον Τζόλι, αν βάζαμε δηλαδή επικεφαλίδες σήμερα είναι ο Τζόλης και ο Στόχ, ο Στόχ και ο Τζόλης. Ο μεν μικρός, επειδή με την παρουσία του έφερε έναν νέο άνεμο, μια άλλη άβρα, και αν μπορούσαμε να πούμε ότι το αύριο ξεκινάει τώρα, έτσι δεν βάζανε μερικά κόμματα, ας πούμε, σλόγγαν σε εκλογές, το αύριο ξεκινάει τώρα, ή φροντιστήρια, όταν για επαναλαβικές, το αύριο ξεκινάει τώρα, έλα σε μας. Λοιπόν, το αύριο ξεκίνησε Σάββατο βράδυ, την ώρα που ο Τζόλης ζήγησε το κορμί του και στον αέρα πλάσαρε όπως έπρεπε, έβαλε το πόδι του και κάρφωσε την μπάλα στην εστία του τροματοφύλακα του Όφη, ήταν ίσως το έναυσμα, να πούμε, η απαρχή μιας νέας περίοδου. Η περίοδου των ακαδημιών. Διευκρινίζουμε, πριν πάμε στις γραμμές, ότι το ότι πενεύουμε τα πιτσιρίκια μας, το ότι πενεύουμε και καμαρώνουμε
για τα παιδιά αυτά τα οποία πιθανόν μπήκαν στις ακαδημίες αμούστακα παιδάκια 6, 7, 8, 10 χρονών και τώρα έχουν πλέον τη δυνατότητα να αγωνίζονται και τις ικανότητες και τη σηματοδομή και την εκπαίδευση να μπορούν να μπαίνουν στην πρώτη ομάδα όπως ο Τζόλης το Σάββατο. Το ότι πενεύουμε λοιπόν αυτά τα παιδιά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εννοούμε πως δεν πρέπει να γίνουν μεταγραφές. Αυτά τα διαχωρίζουμε, τα ξεχωρίζουμε, τα ξεκαθαρίζουμε για να μην παρεξηγούμαστε. Έτσι, γιατί ξέρω ότι πολλοί σκόμουν λένε «Α, πενεύεις τώρα τους πιτσιρικάδες, δηλαδή, να μην φέρουν έτοιμους». Α, δεν είπαμε αυτό. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Πάντρεμα είναι η ωραία λέξη, τέριασμα του παλιού, του έμπειρου μάλλον, για μένα του παλιού και του καινούριου. Της εμπειρίας και του ενθουσιασμού. Ο μάγκας που θα καταφέρει, δεν ξέρω αν θα είναι αυτός που έχουμε τώρα, ψιλοχλωμό το βλέπω, αλλά τέλος πάντων, περιορέξεως, είτε είναι αυτός που έχουμε τώρα, είτε είναι άλλος που θα έρθει, αυτό θα είναι το βασικό. Πώς θα συγκεράσει, πώς θα συντεριάξει, πώς θα παντρέψει, πώς θα συνυφάνει το έμπειρο με το νέο. Την εμπειρία, τα χιλιόμετρα που έχει γράψει ένας που είναι 30-31, με τον πιτσιρικά, τον ενθουσιασμό που μπήκε ο Τζόλης και έβλεπες όλη την ευτυχία στο πρόσωπό του, το όνειρο που είχε από μικρό παιδί όταν μάζευε χαρτάκια, είχε την αφίσα του ΠΑΟΚ πάνω από το κρεβάτι του, το ίνδαλμά του να του δίνει πάσα, είτε λέγεται Μάτος, έτσι, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, Βαρέλα, είτε όπως και να λέγεται. Αυτή είναι μια μεγάλη στιγμή. Άρα, εγώ λέω ότι το Σάββατο θα μπορεί να είναι αυτή η στιγμή του γκολ, η στιγμή από την οποία ξεκινάει το αύριο. Μακάρι το ίδιο το παιδί αυτό να έχει συνέχεια, μακάρι το παιδί αυτό να συνεχίσει έτσι, με την ίδια ζέση, με το ίδιο πάθος, με την ίδια ωριμότητα, να σκοράρει, να παραμείνει προσγειωμένο και να έχει μια υπέροχη καριέρα. Φτάνει εγώ, τα είπα, πάω σε εσάς, αναβοσβήνουν 4 λαμπιόνια και έρχομαι απευθείας στις γραμμές. Χαίρετε! Ναι. Καλώς το παιδί! Άντε ρε Κωστή. Έλα ρε Τάσε. Α, σήμερα φίλε εξηγές, ωραία, παίρνεις πρώτος, δεν θα έχεις περιορισμό. Γιατί... Καλά σήμερα. Καλά, έχω φορέσει φανέλα Παύλο Γκαρσία και έχω βγει τι τάκλιν, τι κοστές μπαλιές, όλους, όλους με τη μία. Είπες λοιπόν, Παύλο, μόνο 5 δευτερόλεπτα, τίποτα παραπάνω, δεν θα σε διακόψω καθόλου να πεις ό,τι θέλεις, παρότι περιμένω άλλοι 4, θα έχετε υπομονή να ακούσετε όλους μας. 10 δευτερόλεπτα μόνο. Μπείτε στον τοίχο μας, στον αθλητήριο, έχει αναρτήσει φίλος μας τις δηλώσεις, τη συνέντευξη του Παύλο Γκαρσία στην Κοσμοτέ, την Παρασκευή που έγινε αφιέρωμα στο μάτς με την Τότεναμ. Και παρά το ότι δυσκολεύεται με τα ελληνικά του, γιατί δεν λέει απλά καλημέρα, καλησπέρα ο Παύλο, αλλά αναλύει το πλάνο και πώς η ομάδα έπαιξε και πώς έφτασε στα δύο αυτά γκολ μέσα στο White Hart Lane, λατρεμένος Παύλο. Και εκεί θα δείτε πώς εξηγεί και τις κάθετες και το πώς κινείται ένα αμυντικό χαφ μέσα. Αυτά. Υπάρχει στον τοίχο μας αυτό. Λοιπόν, πάμε. Τάσο, σε ακούω. Θα πω ευχαριστώ με ένα πολύ μικρό ποιηματάκι. Αν στον καφέ σου θέλει γεύση που είναι για παράσιμο, ηλεκτρονέτ να πας αμέσως για καφετιέρα Τάσιμο. Εσύ είσαι ο Τάσος που κέρδισε. Ναι. Έλα ρε Τάσε, έλα ρε Τάσε. σε πήραμε τηλέφωνο. Κάτσε, περίμενε, σε πήραμε τηλέφωνο. Όχι, δεν προλάβατε. Α, γιατί πήγες εσύ. Αύριο μάλλον. Αύριο, άρα δεν το έχεις πάρει ακόμα το μηχάνημα. Όχι. Τέλεια, θέλω να πάρεις την Μαριλής. Για να αφήσεις αν και θες να μας... Πήρα την Παρασκευή, πήρες. Τάδωσα τα στοιχεία. Γιατί εγώ επίθετο δεν έχω στείλει στην ηλεκτρονέτ, γι' αυτό. Ναι, πιστεύω ότι αυτό το δώρο θα με στοιχιώσει. Φίλε, θα δώσει. Καθόλου, θα πας να πάρεις υπέροχη. Εγώ δεν ήξερα τώρα, όταν έχω τα μικρά σας και φύγει και η εκπομπή, δεν θυμάμαι μετά ρε παιδιά, άμα δεν είναι αναξίμανδρος, να ξέρω εγώ ή ο Νούφριος, το ξεχνάω μετά ποιος έχει πάρει τηλέφωνο και ποιος έχει κληρωθεί. Κατάλαβες? Βέβαια, εντάξει, ξέρεις τι, θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα άλλο στιχάκι. Ναι. Ο πιο καλός καφές είναι για μας, ο φίλος του Πειραιάς. Αυτό ταιριάζει με όλα. Αυτό είναι σαν το γνωστό αναψυχτικό που ταιριάζεις. Κέρδισα καφετιέρα Τάσιμο και είμαι χαρούμενος. Μα αυτό δεν πάει. Πάει, δεν πάει ο ΠΑΟΚ σας. Έτσι ακριβώς. Μπράβο ρε Τάσο, έτσι χαίρομαι παιδιά που κληρώνουμε τέτοια δώρα.
Χαίρομαι έτσι να είστε τυχεροί, να κληρώνεστε. Και σήμερα έχω δωράκλα. Πέρα από αυτό, κλείνουμε παρένθεση, πάμε στα δικά μας. Τι άλλο θες να πεις? Και πολλά μπράβο στο κατάστημα εκεί, ηλεκτρονές. Γιατί ο άνθρωπος, πραγματικά όσα χρόνια εγώ ακούω ραδιόφωνο, δεν έχω δει άλλο κατάστημα. Πέρα από τους χορηγούς σου γενικότερα. Άξι. Και ειδικά σε αυτό το κομμάτι, Κωστή, να δίνει έτσι αφιδώς ο άνθρωπος δωράκλες. Έχω να περηφανεύομαι το εξής. Και προσέξτε, ενώ ξέρετε ότι μιλάω πάρα πολύ, τη ζυγίζω τις κουβέντες μου. Δεν υπάρχει άλλη εκπομπή στην Ελλάδα, έτσι, στην Ελλάδα, γιατί ξέρω και τι δίνουν στα αθηναϊκά ραδιόφωνα, που να έχει δώσει τα τελευταία 10 χρόνια που η Electronet είναι χορηγός μου, που να έχει δώσει τόσα πράγματα. Έχω μία λίστα στο σπίτι, μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ. Τηλεοράσεις, αφιγραντήρες, κλιματιστικά, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, ξανά κινητά, ξανά κλιματιστικά. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος έχει, είναι συγκλονιστικός. Τι να λέμε τώρα. Οπότε δικαιωματικά τώρα για τώρα το δώρο που έχεις δεν θα με βάλεις, γιατί αν γίνει κάτι και κερδίσουμε και αυτό. Προς τιμή σου, μπράβο, μπράβο, έτσι. Να είμαστε και ευχαριστημένοι, να λέμε και ευχαριστώ για αυτό που μας έκατσε, ας κερδίσει κάποιος άλλος, παρόλο που είναι πολύ καλύτερο δώρο, δεν το συζητάμε, η κίνηση μετράει και πάνω απ' όλα η πρόθεση από κάποιους ανθρώπους. Πες και το άλλο που θέλεις για την ομάδα. Τι έγινε, ο Γκαρσία τελικά δεν ήταν που τον ξεφτιλίζανε και τον υποβαθμίζανε εκεί στον ΠΑΟ που τον στέλνανε για προπονητή τις άντερ ομάδες και δεν είχε καμιά γνώση και βλέπουμε σιγά σιγά τα παιδιά ένα-ένα θα ξεπετιούνται. Οι οσφιοκάμπτες, τα γιουσουφάκια, ιστημένοι, ισταλμένοι, οι προσκυνημένοι, έτσι μας λέγανε από κάτω. Και μια μερίδα αρκουντομπουχεσονερόκολο μπούφων που λένε ότι είναι ΠΑΟ που γίνονται έρμεες στις ορέξεις αυτών των ανθρώπων. Γιατί ρε φίλε, δεν μπορεί να κάθεσαι τώρα εσύ και να μου αναπαράγεις σαν δική σου άποψη ένα πράγμα που το άκουσα πριν μια ώρα ή και πριν μια μέρα από έναν από αυτούς τους καλοθελητές που μόνο σκοπό έχουν να υπερθεματίζουν το οτιδήποτε αρνητικό ή όποια μπουρδα γέννησε το μυαλό του. Τάσο μου, ρίχνοντας νερό σε αυτόν τον μήλο, δεν το καταλαβαίνεις ότι γίνεσαι σύμμαχος με τον εχθρό σου, ότι του δίνεις το πάτημα να πει «Ορίστε ρε, και εσείς έτσι λέτε». Κατάλαβες. Εκεί είναι η ιστορία. Εγώ γι' αυτό τρελάθηκα ρε παιδί μου με τη δήλωση του Φερέρα. Εντάξει, ανώτερος είναι ο Ολυμπιακός. Κάτσε ρε φίλε. Και έτσι να ήταν. Εσύ πρέπει να βγεις να το πεις ρε μεγάλε. Δεν είναι η τοπάθεια αυτό. Είναι η τοπάθεια αυτό ρε φίλε. Τους δίνεις αυτό το πάθημα να λένε «Ορίστε να». Και ο προπονητής σου τον αναγνωρίζει. Ειδικά σε αυτούς και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Από τη στιγμή που στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπάρχει τόσο μεγάλη τοξικότητα, ένα τέτοιο περιβάλλον άκρως αθλητικό που το δημιουργούν και πηγάζει από εκεί πέρα κάτω και μην μου πει κανένας για μακεδονομαχηλίκη και οτιδήποτε άλλη τέτοια μπούρδα, λοιπόν, δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι με το παραμικρό να κοιτάνε, να σε σπηλώσουν, να σε ηρωνευτούν, να σε στιγματίσουν. Δεν τους δίνεις, ούτε τόσο. Δεν δίνεις διαρκώς, ούτε τον πυρετό σου δεν δίνεις. Και εσύ θα πρέπει διαρκώς να δείχνεις ανωτερότητα. Σε παρακαλώ, όχι φίλε, γιατί την ανωτερότητα θα συμμετατρέψουν εις βάρος του σε ητοπάθεια, σε οτιδήποτε άλλο αρνητικό μπορούν. Τάσο μου, μετά το μάτς, το να βγω και να πω δεν έπαιξα και δεν ήμουν καλός, και ήσουν ο μονόφθαλος και εγώ τυφλός, δεν είναι φίλε κάτι. Δεν μιλάμε για το ίδιο. Μιλάμε πριν το μάτς ή το πάθια ότι να ξέρεις και αυτό. Όχι ρε παιδιά. Όχι. Εγώ Κωστή θα σου πω και κάτι και θα κλείσω. Θα προτιμούσα από πολλούς από αυτούς, για να μην πω για όλους, τους δίθεν τάχαν επαναστάτες και δεν σηκώνουν πολλά, να έχουν την ίδια επαναστατική άβρα και στην προσωπική τους ζωή ή στις δουλειές τους, που όταν θα πάρει το αφεντικό και τα ελίκια τους κόψει κάποια 50 άρικα από το μισθό, αντίστοιχα να έχουν και εκεί το θάρρος να σηκώσουν το ανάστημά τους. Και εκεί να σκύβουν το κεφάλι και με ξενακόλυμα να κάνουν μνημόσυνα και όλοι εκεί στην ΠΑΕ κοιμούνται και εσύ πάνε που μας δουλεύεις και χαζομάρες. Έγινε Τάσο μου! Σε ευχαριστώ αδερφέ μου! Είναι πολύ μεγάλο τέτοιο αυτό σε έναν άνθρωπο. Τεράστιο φίλε. Έγινε, τεράστιο θέμα. Έγινε και πάλι, καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Γεια σου Τάσο, γεια. Πάμε. Καλημέρα σας. Χαίρετε. Ναι! Χαίρετε! Ναι! Ναι! Γεια σου Κωστή! Γεια σας κύριε Θράσο! Τι κάνετε? Α, με γνώση. Τι κάνετε ρε παιδιά? Δόξα τω Θεώ. Εδώ οι συντριβανίσοι μας. Εσείς, ο κύριος Γιώργος, ο κύριος Διονύσης, ο κύριος Παύλος, έτσι. Τώρα αν κάποια φορά ξεχνάω το κύριος, είναι από αγάπη όπως μιλάω στον πατέρα μου και στον παππού μου, έτσι, δεν εντάξει, δεν σας σέβομαι. Τα έχουμε πει αυτό. Ναι, αλίμονο.
Καταρχήν βάλαμε και εμένα 108. Α, τελειώνω. 108. Μάλιστα. Θρασίγουρος. Και δεύτερον, ναι. Ναι. Αν ήταν δυνατόν, αν είναι δυνατόν, ήθελα λίγα βιογραφικά στοιχεία για αυτό το νέο ποδοσφαιριστή που ανέτρεψε με την απόδοσή του και τον γκολ του όλη την όλη πορεία της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο. Βεβαίως. Λίγα βιογραφικά, αν μπορείς έτσι. Με την πρώτη Θα σας λέω μόνο ότι είναι 18 χρονών, ότι είναι γέννημα θρέμα της Ακαδημίας, ότι ένα διάστημα έφυγε για 1-2 χρόνια, πήγε στην Γερμανία, αλλά ξαναγύρισε. Πρόκειται για ένα παιδί. Σε τι ηλικία? Τώρα, κοιτάξτε, τώρα είναι 18, έφυγε στα 15. Νομίζω 15, 14, κάπου εκεί. Ήρθε, έπαιξε στη ΚΑΠΑ 17. ΚΑΠΑ, όταν λέμε το. Διευκρινίζουμε, σημαίνει κάτω. Το ΚΑΠΑ που λέμε συνέχεια, ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 19, είναι κάτω των 17. Έπαιξε στην ΚΑΠΑ 17. Α, κάτω. Ναι, κάτω. Πέρσι στην. Άντερ το λένε οι υπόλοιποι. Ας πούμε οι Ευρωπαίοι. Έπαιξε στην ΚΑΠΑ 19. Σκοράρει κατά ρυπάς. Είναι ένα παιδί με πολύ σπουδαίο ταλέντο. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι από αυτή τη γενιά που λέμε ότι έρχεται τώρα να μπει, να μπολιάσει με τους παλιούς. Και αυτά. Τώρα παραπάνω θα τα πούμε κάποια στιγμή. Στην εξέλιξη των πράγματων. Στην εξέλιξη. Εκεί στη, ναι, στη Γερμανία γιατί δεν κάθισε, δεν έπιασε, δεν είχε. Εκεί. Δηλαδή την εξέλιξη που περίμενε, εκεί σε προσφορά εννοώ. Να σας πω. Έμαθα ότι πολλές φορές οι μανατζαρέοι έρχονται. Πέφτουν δίπλα από ένα παιδί, του φουσκώνουν τα μυαλά, θα σε πάω έξω, θα έτσι, θα αλλιώς κτλ. Και πολλές φορές η υπομονή σε αυτές τις περιπτώσεις και η καρτερικότητα είναι πολύ μεγάλο προσόν, κύριε Θράσο. Λοιπόν, εδώ από ό,τι φαίνεται το παιδί το πήραν έξω και του τάξανε, δεν ξέρω τι του τάξανε και ευτυχώς κατάλαβε, γύρισε πίσω στην αγκαλιά του ΠΑΟΚ που ο ΠΑΟΚ δεν αδικεί κανένα παιδί του. Ειδικά τους πιτσιρικάδες, όταν έρθει η στιγμή να κάνουν καριέρα, να τα προσέχουμε σαν παιδιά μας. Εγώ μιλάω για αυτά τα παιδιά τώρα. Βέβαια. Είμαι 49, αυτό το παιδί είναι 18. Όπως θα μιλούσα για το γιο μου, αν ήταν. Σαν το παιδί μου, έτσι. Τα προσέξουμε σαν κόρη οφθαλμού αυτά τα παιδιά. Βέβαια. Έτσι. Δεν θέλουμε να δικηθεί κανένας. Θέλουμε να κάνουν καριέρα και λεφτά θα βγάλουν και γυναίκες και αυτοκίνητα και δόξα και αναγνωρισιμότητα και όλα. Πρώτο απ' όλα όμως είναι δουλειά. Και δουλειά, αυτά τα δύο. Και ταπεινότητα. Και χαμηλό περπάτημα, όχι αυτό, πέταγμα ψηλά. Αυτό. Γιατί κι άλλοι ήσαν έτσι και χαθήκαν. Μπορώ να σας πω 50, τώρα. Κύριε Θράσο. 50 τέτοιους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Να είστε καλά. Και εσείς, κύριε Θράσο. Χαιρετίσματα. Γεια σας. Ένας από τους τριβανίσιους μας. Χαίρομαι πάρα πολύ όσοι είναι over. Αυτή είναι K90, παιδιά που παίρνουν, έτσι. Παίζουν στην K90, η K85. Ναι, χαίρετε. Γεια σας. Ναι, έπεσε, πάμε εδώ. Χαίρετε. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς τον Ευστράτιο. Καλώς τον παιδί. Καταρχάς είναι καλησπέρα και όχι καλημέρα. Ναι, τώρα πλέον. Απλά συγχωρείτε ο καμένος εγκέφαλος του παρουσιαστή που κάνει 21 χρόνια 8-10 και ξαφνικά πρέπει να κάνει 2-3. Τι να κάνω. Ο Βόλιος. 12 αν θυμάμαι για να διάσταση. Πάρα πολύ λίγο. Πάρα πολύ λίγο. Μαζί πάρα με τον Γιώργο το Βέβαια. Βέβαια. Πάρα πολύ λίγο. Το κατάλαβαν το λάθος και μας ξανά. Όχι ότι δεν είχαμε νούμερα εκεί, αλλά τέλος πάντων. Το 8-10 δεν αλλάζει. Λοιπόν, και υπήρξε και ένα διάστημα που κάναμε 8-10, κάναμε και νύχτα στον Αντένα, κάναμε 9-11. Αλλά αυτό άμα το ήξερα, πίστεψέ με, θα ήμουν από τους πρώτους ακροατές. Δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε εκεί, φίλε. Δεν μπορούσαμε να λειτουργήσει, ρε φίλε, δηλαδή, συγγνώμη. Δεν γίνεται. Λοιπόν, για πες, Στράτο μου, σε ακούω. Αρχικά, για το θέμα των ακαδημιών, για μένα, οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ θα είναι επιτυχημένες. Ναι. Αν από τους 28 παίκτες του ρόστερ υπάρχουν 7-8 ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ενταχθούν στο rotation της ομάδας. Ναι. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι βασικοί, ούτε να είναι αθλητικοί. Ναι, Στράτο μου, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν γίνεται και 20, παιδιά. Εάν οι 28 ποδοσφαιριστές που έχουμε, οι 20 είναι μεταγραφές, ξένοι κλπ. Κλπ, Έλληνες αγορασμένοι από άλλες ομάδες και δεν κοινοτικοί και δεν συμμαζεύεται. Εάν οι 8 αυτοί ποδοσφαιριστές είναι ποδοσφαιριστές με συμβόλαιο 50.000 ευρώ, 30.000 ευρώ, 100.000 ευρώ, 80.000 ευρώ. Ο ΠΑΟΚ αυτομάτως θα αποκτήσει δυνατότερους, καλύτερους και πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές στην δεκάδα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό
να καταλάβουμε ότι ο ΠΑΟΚ πληρώνει γύρω στα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ ναι. για χρυσές εφεδρίες. Πεταμένα χρήματα, φίλε. Πεταμένα δεν είναι. Δεν είναι. Κοίταξε, όταν τα αδεινές προσδοκούσες. Ναι, προσδοκούσες κάτι. Μας πήγαν όλα ανάποδα. Ναι, ναι. Εντάξει. Προσδοκούσες κάτι. Ήθελα και κάτι να σου πω το πρωί, αλλά επειδή ήταν πολλές γραμμές, σεβάστηκα λίγο το χρόνο. Ναι. Για το θέμα της ανάρτησης του ΣΤΟΧ. Ναι. Λοιπόν, το βάρος εγώ προσωπικά το ρίχνω όλο στον προπονητή. Διότι για μένα η συμπεριφορά του δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω. Έχω λέξεις, αλλά δεν μπορώ να τις πω στο ραδιόφωνο ναι. για τη συμπεριφορά του. Πάντως δεν είναι ευχάριστες, είναι πολύ δυσάρεστες. Το υποψιάστηκα. Ναι. Εγώ αν ήμουν στη θέση του, θα είχα στείλει το ΣΤΟΧ σπίτι του χτες. Αν ήμουν στη θέση του. Ναι. Επειδή δεν είμαι όμως, αλλά αν ήμουνα, ίσως η αγάπη μου για την ομάδα και όχι η αγάπη μου για το χρήμα ή την επιτυχία στην καριέρα μου κτλ. Ναι. Η αγάπη μου για την ομάδα με έβαζε να το ξανασκεφτώ, να έχω ένα προσωπικό τετ-α-τετ μαζί του και να του πω, αφού είσαι τόσο άντρας, δείξτε μου. Πες την Τετάρτη μέσα και πάρε το μάτς μόνος σου ρε φίλε. Έτσι. Πάρ το μόνος σου και κάνε με ρόμπα. Η Δάνα σου είπε και φύγε μόνος σου την άλλη μέρα του πρωί. Αυτό είπα το πρωί. Πέμπτη πρωί, σε άκουσα το πρωί που το είπες. Ναι. Πέμπτη πρωί ή είσαι πάνω με δάφνες επειδή πήρες το μάθο Καραϊσκάκη μόνος σου γιατί είσαι παιχτάρα ή παίρνεις το πρώτο αεροπλάνο για να πας στο σπίτι σου. Ναι. Εγώ έτσι θα το έλεγα. Στο λέω ευθέως δηλαδή. Ναι. Είναι αυτές οι δύο επιλογές. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή όταν βγαίνεις και κάνεις την ομάδα δέλο για να μην την πω ολόκληρη την έκφραση παραμονές τελικού, κανένας δεν είναι ναι. πάνω από την ομάδα. Όλοι είναι δεύτεροι. Γι' αυτό είπα. Ακόμα και ο Ιβάν Σαββίδης είναι κάτω από την ομάδα. Στράτο μου, γι' αυτό είπαμε. Δικαιολογημένα αυτά που γράφει, όχι όμως στο διαδίκτυο, όχι στα μανταλάκια. Έτσι, είναι άντρες, στην τελική ας πάει στο γραφείο του, να χτύπα την πόρτα μέσα και πέντε φάπες και να βγουν έξω να τελειώνει. Ακριβώς, κλείσε την πόρτα και πες του γιατί. Έτσι. Όλοι έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο, είτε στο στρατό, είτε σε ομάδες, είτε στη δουλειά. Όλοι φίλε παντού, παντού. Δεν θα κάνουμε βούκινο τα προσωπικά μας. Όχι ρε δηλαδή, παιδιά. Όταν υπάρχουν διενέξεις, μπαίνουμε μέσα, κλειδωνόμαστε, τα βρίσκουμε και μετά βγαίνουμε. Έγινε Στράτο, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Νίκη την Τετάρτη. Νίκη την έχουμε, τετάρτη. Μέχρι την Τετάρτη θα λέμε. Έχουμε, εννοείται. Φιλιά, πάμε εδώ. Γεια σας. Χαίρετε. Έλα, Κωστή. Στελάρα μου. Δεζαβού, και το πρωί μετά το Στράτο και τώρα πάρει μετά το Στράτο. Φίλε. Δεζαβού, φίλε. Το πάμε αλφαβητικά, τι. Σιγματάς, έτσι πάει. Κωστή. Ναι. Και εγώ θα πω ότι σε αυτή την υπόθεση έχω να πω ένα φάουλ και ο Στόχ και ο Φερέιρα. Ναι. Για το καλό του ΠΑΟΚ, ας τα αφήσουν στην άκρη να κάνουν και λίγο την αυτοκριτική. Τα λάθη δεν πρέπει να τα πληρώνει η ομάδα και πρέπει να υπάρχει ποδοσφαιρική δικαιοσύνη από μέρους του προπονητή να παίζουν πάντα οι καλύτεροι και να είναι δίκαιος και στις ευκαιρίες. Μα Στέλιο μου, δεν είπαμε ότι έχει άδικο για αυτά που γράφει ο Στόχ. Σίγουρα, είπαμε έχει άδικο. Που τα γράφει και τα βγάζει, που τα βγάζει στο διαδίκτυο. Τα κρεμάμε στα μανταλάκια δηλαδή. Έχει το δίκιο του. Δημόσια. Έχει δίκιο και το χάρη σίγουρα. Διότι αυτά που γράφει θα έγραφα και εγώ τα ίδια. Θα έγραφα. Τα ίδια θα πίστευα. Ο καθένας. Έτσι με έχει υποβαθμίσει κτλ. Αλλά όχι στο διαδίκτυο, όχι δημόσια, όχι η διαπόμπευση του θέματος να πούμε. Έτσι, αυτό. Όταν υποστηρίζει το δίκιο σου με λάθος τρόπο, πολλές φορές το χάνει. Ακριβώς. Ακριβώς. Κάτι ακόμα. Ναι. Κάποιοι εκμεταλλεύονται και ποδοσφαιριστές και γονείς και τους τρώνε και τους αρμέγουν λεφτά. Το παιδί σου είναι ο νέος Ρονάλντο, ο νέος Μαραντόνα, ο νέος Μέση. Και δυστυχώς πολλοί γονείς τρώνε τον παπά και τους τρώνε λεφτά και εκμεταλλεύονται. Yeah. Και είδαμε και τι τέλος είχαν αυτοί οι παίκτες. Σπάνια, πολύ σπάνια δηλαδή, τέτοια παιδιά πρόκοψαν. Το χορτάρι θα σου αποδώσει ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Δεν γίνεται αν είσαι μέση να χαθείς, ρε φίλε. Αυτό φίλε. Μπορεί να ταλαιπωρηθείς, μπορεί να καθυστερήσει λίγο, μπορεί να παιδευτείς. Στο τέλος όμως φίλε η αλήθεια θα λάμψει, δεν κρύβεται, δεν πνίγεται το ταλέντο. Έτσι. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ. Κανένα παιδί δεν πρόκειται φίλε να το θάψει. Ναι. Θα δώσω δύο παραδείγματα. Ο Σαλμπεγκίδης και ο Νικολαίδης με τρίο αναστήματος αλλά υψηλού ποδοσφαιρικού αναστήματος που κάνανε μεγάλη καριέρα. Φυσικά. Και πήγαν ιδανικοί. Ο ένας ήρθε στον ΠΑΟΚ και τον είπαν είσαι κοντός για τον ΠΑΟΚ και έκανε μεγάλη καριέρα. Ο Σαλμπεγκίδης έβγε, ξαναγύρισε. Έτσι. Και στο τέλος έκανε η καριέρα που έκανε. Ακριβώς. Αν είσαι αυτός που είσαι, δεν θα χαθείς. Τελείωσε. Έτσι.
Έτσι τέλειο συμφωνώ. Και να μην τρώνε το παραμύθι οι γονείς. Δύο δηλαδή, ακουστεί, καλό μεσημέρι, φιλέ. Γεια σου, Στελάρα. Σε βάλα, αδερφέ. Πάμε εδώ. Άλλες τρεις γραμμές αυτές που είναι μέσα για να πάμε στο διάλειμμά μας. Παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον Παναγιώτη. Πήρα το πρωί 8 και 38 και με βγήκα τώρα. 8 και 38 ακριβώς. Γελάς, ρε. Το σημερινό πρωί ή της Παρασκευής. Έλα, παιδιά, θέλω να πω καλά Χριστούγεννα. Καλή πρωτοχρονιά, ό,τι θέλει ο καθένας. Καλή πρωτομαγιά. Κωστή, μπορεί να μου πεις τι μεταγραφές θα κάνουμε το Δεκέμβρη. Λοιπόν, 4,85 πρώτα για την κλήρωση. Περίμενε. 4,85. Λοιπόν, σέβαλα. Έλα, γόρι μου. Δεν επιτρέπω σε κανέναν σχολιαστή, σπορκάστερ ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτός να αποκαλεί κανέναν ποδοσφαιριστή της ομάδας μου μικρό. Κανέναν. Ναι. Κανέναν δεν το επιτρέπω και πιστεύω κακώς πληρώνεται από τον ΠΑΟΚ αυτός. Τελείωσε. Πλέον δεν ανέχουμε κανέναν. Και εκεί κάτω, στο Open, ο ΠΑΟΚ δεν έφτασε καμία έξι δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος. Με πολλούς βαθμούς διαφορά. Με πολλούς βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ. Να το φτάσει, πολεμάει να το φτάσει η ΑΕΚ. Κανένας από αυτούς εκεί κάτω δεν μπορεί να με πείσει εμένα για το αντίθετο. Που πρόσεξε, όταν η βαθμολογία θα επανέλθει εκεί που πρέπει, πάλι με το κιάλι θα μας βλέπουν. Αν η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι επειδή εμάς μας αφαιρέθηκαν 7 βαθμοί. Να το υπενθυμίζουμε κάθε μέρα. Συγγνώμη αν ενοχλούμε κάποιους. Αν γινόμαστε δυσάρεστοι. Όσο αυτοί δεν με αναφέρουν όπως πρέπει να με αναφέρουν, να χάσουν τη δουλειά τους, Κωστή μου. Δεν λυπάμαι κανέναν πλέον. Γιατί να το λυπηθώ. Να χάσουν τη δουλειά τους. Γιατί είναι εκεί πέρα και πληρώνουν. Ναι. Για ποιο λόγο, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν μπορείς να λες, να με αποκάλεις τι είμαι φέτος. Ναι. Μέχρι κανένας να τελειώσει το πρωτάθλημα. Ο Νταμπλούχος πάω. Ο Νταμπλούχος. Ναι. Ο αίτητος πρωταθλητής. Μπράβο, έτσι. Ναι. Αυτά θέλω. Αυτά. Έχω απέτηση από αυτούς που πληρώνονται από τον ΠΑΟΚ, γιατί από τον ΠΑΟΚ πληρώνονται. Έτσι είναι. Άσχετα άμα είναι μια εταιρεία. Είναι συμφερόντων. Το πορτοφόλι, από πού βγαίνουν τα λεφτά. Αυτοί οι δημοσιογράφοι που κάνουν τη δουλειά τους. Από εταιρείες ή εφημερίδες συμφερόντων του κυρίου Χοντρού. Δεν μιλάει κανένας. Γιατί ρε παιδιά δεν μιλάτε. Αυτοί δεν είναι κρίμα που χάνουν τις δουλειές τους. Α, εκεί φίλε είναι, εκεί φίλε ομερτά. Τι είναι. Εκεί φίλε κουκουλίτσα. Λοιπόν, και εγώ δεν θέλω να πληρώνει κανέναν ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Κανέναν από αυτούς. Που αποθεώνουν εχθές πάλι τον Ολυμπιακό. Εχθές η αποθέωση δε του Ολυμπιακού, παιδιά. Ναι, ναι. Δεν παίρνω καθόλου από αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα πάρω. Ναι, δεν θα πάρω. Όσο για τις ομάδες. Όλοι λέτε δεν θα πείτε και λέτε. Ναι. Ή σταματάτε ή θα πω κι εγώ. Σωστά. Έχεις δίκιο. Άμα ξεκινήσω κι εγώ μέσα. Όμως, κι εγώ. Άμα ξεκινήσω κι εγώ μέσα αφού λέω εμένα κούλπα. Τι λέω να κάνω. Κι εγώ πάω να κρατηθώ και δεν μπορώ. Μου ξεφεύγουν. Λοιπόν, αν θα ξεκινήσω. σας αφήνω άλλο μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Ειλικρινά σε μιλάω. Το νου σας. Το νου σας ρε μάλια. Παρασκευή θα το ρωτήσεις αν και ήξερες την απάντηση από τον Βασιλόπουλο. Α? Για τον τερματοφύλακα δεν το ρώτησα. Όχι, ναι, δεν το ρώτησα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όσο για το Χικίτα που λέει ο κύριος Ανδρέας, ο Καστανάς που το λέω εγώ χαριτολογώντας, από το αυτό, είναι ο Ταχλιμανίδης. Ναι, Ταχλιμανίδης. Όντως είναι τι πιάνει την μπάλα με τη φτέρνα. Όντως. Και εγώ αυτά έχω μάθει, απλά δεν θέλουμε να λέμε πράγματα. Το ξέρω το παιδί. Το ξέρω. Α, για το τέρμα λες. Γι' αυτό σου λέω. Για το τέρμα. Ναι. Είναι φυσικά. Ναι. Το παιδί σου λέω ότι πιάνει με τη φτέρνα την μπάλα. Ναι. Φιλιά! Γεια! Γεια σου, Παναγιώτη μου, ζουμουσού. Γεια. Πάμε, αυτές οι δύο που είναι μέσα. Ναι! Είμαι ο δεύτερος Γεωτρίδος. Έλα, Γιώργη μου, έλα. Παναγιώτη, μια κλίση από το λάθος. Πρωτελευταίος. Το λόγο είναι βαθούλωμα. Ναι. Έχει να ανέβεις μετά τη γραμμή. Έλα Γιώργο μου. Πάμε, έλα. Λοιπόν, καταρχήν να σταματήσουμε και να προστατέψουμε όλα τα παιδιά από τις ακαδημίες.
Ωραία τα λόγια, φτάνει μέχρι εδώ πέρα, μην πάρουν τα μυαλά τους. Τα είπαμε το πρωί, μην ξαναλέω τα ίδια τώρα, περί προστασίας των παιδιών, έτσι, σύνεση. Όχι, νομίζω ότι ήμασταν σαν εκπομπή τουλάχιστον, τα ξεκαθαρίσαμε. Άψογη και πάρα πολύ καλή. Έτσι νιώθω. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει καμία ανακοίνωση από την αγαπημένη μας ομάδα, την προστασία που θα ζητήσουν την Τετάρτη. Ναι. Μην τυχόν πάλι μας πούν ότι ξέρεις η πόρτα έχει μαγκώσει και δεν αντέχει να σηκωθούν και να φύγουν. Μου επιτρέπεις Γιώργο μου, κορυφαίος διαιτητής ο Κάιπερς από την ελίτ, είναι 27 ελίτ διαιτητές Ευρωπαίοι. Μπράβο. Έρχεται να μας σφυρίξει ένας από αυτούς. Δύο είναι Ολλανδοί, ο άλλος είναι στο άλλο μάτς. Ο ένας ο Κάιπερς που πρόκειται για τεράστια φίρμα. Ξαναλέω, ελίτ είναι ένας εκ των 27. Άρα έρχεται. Το ΒΑΡ ποιοι θα είναι? Ξένοι πάλι στο ΒΑΡ. Ονόματα δεν θυμάμαι απόξω, αλλά είναι επίσης ξένοι. Εντάξει, άρα έχουμε κορυφαίο διαιτητή την Τετάρτη. Και κλεισμένον, ειδού είναι. Ειδού πεδίων. Μπες, πέτα τους έξω και τελείωνε. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω πλήρη προστασία την ομάδα μας όταν θα κινήσει από το αεροδρόμιο μέχρι να φτάσει. Στην πρόκριση. Μέχρι να φτάσει και να πάρει την πρόκριση. Ωραίος. Είδες πώς σε συμπληρώνω. Μου δίνεις φάσες. Οι εισαγγελείς να προσέξουν και να μην κοιτάνε επάνω τα αστέρια να ανάψουν οι προβολείς. Θέλω πλήρη προστασία της ομάδας μας. Με το παραμικρό να σηκωθούν και να φύγουν. Συμφωνώ. Οι μαγκές οι οποίες είχαν παλιά έχουν πεθάνει. Συμφωνώ. Αν δεν πλησιάσει το πούλμα να μπει κανονικά το λεωφορείο της ομάδας. Έτσι. Ακριβώς. Μετάβολη, πώς το λένε, αναστροφή. Και γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Όσο για την σκιά του Κυριάκου. Είναι μεγαλύτερα από τη σκιά του μεγάλου νομικού με τις ψηλά τα κούνια. Έλα λέκο. Έλα λέκο, πόνεσες που δεν βγήκες. Φιλιά, γεια σου Γιωργάρα μου. Άντε, καλό δρόμο, καλό ταξίδι να έχεις φίλε. Φιλιά, πάμε και τελευταίος. Ναι. Άντε ρε Κωστάκη. Έλα τα αγόρι μου. Τι κάνουμε, έλα Μιτσάκο καλά. Μου, όσο πιο σύντομος μπορείς αδερφέ μου, περιεκτικός και λακωνικός, κάτσε να σε βάλω κλήρωση, καταρχήν. Ό,τι είπες το είπε, μάθημας από σχολείο ότι ο άνθρωπος έχει όρεξη, αυτό είναι η ουσία, ότι έχει όρεξη και το έδειξε κιόλας. Σωστό, βρείτε τα μεταξύ σας, βάλτε να παίξει για να κερδίσει η ομάδα από αυτή την διαμάχη. Τετάρτη τα ξεχνάνε όλα, ούτε προπονητή ούτε κανένα, παίζουν το τσαμπουκά, μπαίνουν μέσα, παίρνουν την πρόκριση παλικαρίσια και πάμε για ένα τέταρτο κύπελο. Έτσι. Και να θυμίσεις τα λόγια μου. Ο Ολυμπιακός θα τιμωρηθεί και μπορεί να μην πάρει και να από τον αποκλείσουμε από την Ευρώπη που σημαίνει η καλή θέση που φάνε οι πρώτοι θα την πάρουμε εμείς. Κατάλαβε. Άντε να δούμε. Μακάρι. Μακάρι, Μιτσάκο μου. Μακάρι. Πάλι δώσε μου. Double, πάλι double. Δώσε μου τα τρία τελευταία. 4-17. Γεια σου Δημητράκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε γρήγορα. Εσείς εντωμεταξύ συνεχίζετε, στέλνετε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και στέλνετε το μήνυμα στο 54-222. Κληρώνουμε με 62 λεπτουδάκια μόλις. Αυτά είναι δώρα κύριοι. Κληρώνουμε ένα καταπληκτικό αφιγραντήρα το Γιοτόμι 3 παρακάτω ψηλά. Μας ακούτε και στη Χαλκιδική 107 και 4 και στο δεύτερο τρίτο πόδι Στριμωνικός Κόλπος, Καβάλα, Βόρεια Θάσος, εκεί Space FM 92 και 2, αλλά και στη Δράμα μέσα από το Radio Sound 93 και 8. Επιστρέφουμε με Κώστα Βασιλόπουλο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θυμίζω το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Ridges Casino Θεσσαλονίκη και πάμε ευθύς αμέσως να καλωσορίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε όπως κάνουμε καθημερινά εδώ στον Αθλητικό Λίμπερο. Γεια σου Κώστα, χαίρετε! Καλό σου μεσημέρι. Τι κάνεις? Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Εβδομάδα με κύπελο, εβδομάδα με πολλά σημαντικά, έτσι. Κώστα, να συζητήσουμε λίγο για το μάτς του Σαββάτου. Τι γεύση σου άφησε εσένα, το σχόλιο σου θα ήθελα. Κοίταξε, ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν καραμελωμένο. Η γεύση, ε! Η γεύση, δεν είπες? Ναι. Η μου σοκολάτα νομίζω ότι ήταν λίγο βαριά, έπρεπε να είναι λίγο. Αν και στο πρώτο ήταν λίγο άνοστο και άγευστο, κάτι έγινε στο δεύτερο. Λίγο. Τι να κάνω τώρα, εντάξει. Στο πρώτο ημίχρονο και στεναχωριέμαι που το λέω, παρασύρθηκα σε σκέψεις οι οποίες δεν ήταν διόλου ευχάριστες και νομίζω ότι ναι,
δεν έχει. Ο Χαχτή είναι πραγματικότητα. Ναι. Όλοι μας. Αυτό που έβλεπα δεν μπορούσε, δεν μπορούσε να το... Αυτό που βλέπαμε, ή άντε να μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν είχε καμία σχέση με αυτό που θέλω να βλέπω και με κάτι που να μου θυμίζει ΠΑΟΚ. Μου θύμισε κάτι, ας πούμε, από εποχές οι οποίες φαντάζουν πολύ μακρινές στο μυαλό μου και είναι μακρινές, όχι μόνο φαντάζουν, προκαλώντας, ας πούμε, έτσι, συναισθήματα, θλίψη, αγανάκτηση, ναι. Απορία, τι είναι αυτό που βλέπω. Ναι. Τι είναι αυτό που βλέπω. Δηλαδή, βέβαια, ας σου πω την αλήθεια. Καθόμουν στο τέταρτο όροφο και έβλεπα εκεί Πέλκα, Πιερίνια, Βέρμπλουμ, Τζαμπά, ναι. Κρέσπο, Μίσιτς. Μίσιτς, ναι. Και λέω, κοίταξε τώρα εδώ, είναι καμιά 22 εκατομμύρια κάθονται εδώ έξω. Είναι σημαντικές απουσίες. Αυτό όμως δεν αποτελεί δικαιολογία για όσους βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο στον πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Όφη. Ναι. Δηλαδή είδαμε ένα ΠΑΟΚ πάλι νοθρό, ένα ΠΑΟΚ πάλι... Και το εντοπίζω στο πρόβλημα στην έλλειψη διάθεσης. Τα πράγματα ζόρισαν στο ημίχρονο, έγινε προφανώς αντιληπτό ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια, κύριοι, κύριοι, Πασχαλάκη, Μάτος, Βαρέλα, Ίγκανσον, Γιαννούλη, εσύ, Μπίσεσβαρ, Άκουμ, γιατί κάθομαι και τα λέω όλα αυτά, γιατί μοιράζω την ευθύνη σε όλους και όχι σε κάποιους συγκεκριμένα. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Φτάνει. Δεν είναι αυτή η εικόνα ομάδας. Δεν είναι αυτή η εικόνα ομάδας με παίκτες που αμείβονται περισσότερο από κάθε άλλο ποδοσφαιριστή στη Super League. Λοιπόν, Κώστα, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Το έχω έτσι σαν απορία πραγματικά. Παρακολουθείς πάρα πολλά χρόνια τον ΠΑΟ. Γιατί το είπα αυτό να ολοκληρώσω. Ναι, βέβαια. Συγγνώμη που σε διακόψα. Ναι. Όχι, δεν με διακόψα, θα σου πω το εξής. Ναι. Διότι, ωραία, φταίει ο Φερέιρα. Βεβαίως. Ο Φερέιρα χάλασε τη χημεία από άψε Λουτσέσκου. Ναι. Ο Φερέιρα δεν έκανε καλή διαχείριση στο υλικό. Ναι. Ο Φερέιρα είχε εγωισμό και ήθελε να αλλάξει το σύστημα. Ναι. Ο Φερέιρα δεν φρόντισε να διατηρήσει καλές σχέσεις με τους παίκτες. Ναι. Ο Φερέιρα αδίκησε ποδοσφαιριστές. Ναι. Ο Φερέιρα ευνόησε ποδοσφαιριστές. Ναι. Ο Φερέιρα όμως δεν ευθύνεται για το γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν μπορούσαν να σκίσουν ούτε βρεγμένη εφημερίδα. Γιατί αν έφταιγε, δεν θα μπορούσαν και στο δεύτερο. Λοιπόν, είναι ωραίο να φταίει ο Φερέιρα για όλα, αλλά δεν είναι αλήθεια. Έχει τεράστιες ευθύνες για αυτό που συμβαίνει φέτος στον ΠΑΟΚ ο προπονητής. Τις ίδιες όμως ευθύνες έχουν και οι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι άμυροι ευθυνών οι ποδοσφαιριστές. Και ο Φερέιρα έχει και ένα ελαφρυντικό. Στα όσα μπορώ να το καταλογίσω, έχει και ένα ελαφρυντικό. Την ατυχία που δένει την ομάδα από το ξεκίνημα της περίοδου. Ξεκίνησε χωρίς Βιερίνια και Μαουρίσιο. Προς το δεν γίνομαι υπερασπιστής του Φερέιρα. Απλά εκνευρίζομαι να φταίει για όλο ο Φερέιρα. Ακριβώς. Δεν μπορεί να είναι αυτός από δύο Πομπέος. Για όλα να φταίει αυτός μόνο. Όχι, φίλε. Δεν γίνονται αυτά. Όχι, δεν θα μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, φταίει για πολλά. Φταίει για πολλά. Τα έχω γράψει και τα έχω πει. Και στις ερωτήσεις μου πολλές φορές το καταλαβαίνει και εκνευρίζεται. Διότι θα μπορούσε να πάρει ένα έτοιμο σύνολο, να βάλει σιγά σιγά δικά του στοιχεία και πάω φέτος να είναι πρωταγωνιστής και κυπελούκος και πρωταθλητής και στους ομίλους, άντε το Champions League, όχι γιατί το στέρισε ο Γερμανός, ο Άγγλος, αλλά σίγουρα, ο Άγγλος συγγνώμη, ναι. Αλλά σίγουρα στους ομίλους του Ευρώπα. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, πού είναι φέτος κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ξεκίνησε με την ατυχία του Βιερίνια και του Μαουρίσιο, να μην τους έχει στην διάθεσή του. Στη συνέχεια έχασε τον Κρέσπο, έχασε τον Ζαμπά, έχασε τον Κρέσπο. Βαρέλα. Έχασε τον Βαρέλα. Ο Αγκούστο. Τώρα έχει εκτός τον Αγκούστο που δεν τον έβαλα προηγουμένως στις απουσίες, έτσι. Μια εντεκάδα καθόταν χθες το Σάββατο στην Κερκίδα. Μια εντεκάδα. Πραγματικά μια εντεκάδα. Δες τους. Βιερίνια, Πέλκας, Κρέσπο, Βέρμπλουμ, Ζαμπά,
ο τρίτος ο τερματοφύλακας. Μίσιτς. Ο Μίσιτς. Ο Αουγκούστο που δεν ήταν εκεί. Ναι. Λοιπόν. Πραγματικά, Κώστα. Αυτό είναι... Θα έπαιζαν βασική σε κάθε ελληνική τώρα ομάδα. Με κλειστά μάτια. Ναι. Τώρα πάμε λοιπόν στους παίκτες. Ναι. Πού είναι αυτή η εικόνα. Πού ήταν ο ΠΑΟΚ με το αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Στο πρώτο ημίχρονο με τον Όφη. Ξαφνικά στο δεύτερο έστειξε, ξέρεις τι, να μην το πω ραδιοφωνικά. Δεν θέλω. Και είδαμε πίεση, ένταση, προσπάθεια μεγάλη και τελικά ήρθε αυτό το 3-1. Πολύ φυσιολογικά. Έτσι τον έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Ναι. Οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες και αφορούν τους πάντες και τους παίκτες και, και τον προπονητή. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ που πληρώνει ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτό είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ όμως παρόλα αυτά είναι σήμερα που συζητάμε μέσα στους δύο τελευταίους στόχους του. Τους δύο τους απόλυσε. Ναι. Ήταν η συμμετοχή σε κάποια στους ομίλους μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Χάθηκε. Το πρωτάθλημα χάθηκε. Μείναν δύο στόχοι. Ναι. Η κατάκτηση της δεύτερης θέσης στον βαθμολογικό πίνακα της Super League και η κατάκτηση του κυπέλου. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Ναι. Τετάρτη επαναληπτικός με Ολυμπιακό για να υπερασπιστεί στο 3-2 και να περάσει στον τελικό. Ναι. Και η δεύτερη θέση εδώ, απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία έχει πολλή ποιότητα μπροστά με Ολιβέιρα, Ραούχο και Λιβάγια και τίποτα από εκεί και πέρα. Τίποτα, μηδέν. Ναι. Αυτά. Έτσι για να δώσω μια ολοκληρωμένη εικόνα. Ναι, ναι, ναι. Με πολύ έτσι ήρεμη προσέγγιση, ναι. Αλλά φτάνει το παραμύθι του προπονητή. Υπάρχουν και οι ευθύνες. Είπα. Ένα καλό του βρήκα και 19 κακά. Οι παίκτες. Πού είναι οι παίκτες. Ακριβώς. Δεν μπορεί να είναι άλοθη. Δεν μπορεί. Όχι, ναι. Αυτό όχι, ήθελα και να σε ρωτήσω, Κώστα, και με κάλυψες απόλυτα. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω. Και σε διεκοσέρω. Όχι, όχι, όχι. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Ότι ο κάθε ένας, ανάλογα με το δικό του θυμικό, με τη δική του προσέγγιση, μοιράζει το ποσοστό ευθύνης. Έτσι, φταίει ο προπονητής εκεί, φταίνει οι παίκτες εδώ. Υπάρχει ένα, εσύ έχεις τέτοια εμπειρία τεράστια με τον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί έστω ότι οι παίκτες δεν τους αρέσει ο προπονητής. Δεν υπάρχει χημεία, δεν υπάρχει χημεία παίκτων. Εκεί καταλήγουμε, έτσι. Δεν συναντιούνται πουθενά. Δεν συναντιούνται πουθενά. Ναι. Θες να σου πω την άποψή μου για τη νέα χρονιά. Ή πρέπει να αλλάξει το μισό ρόστερ ή να αλλάξει ο προπονητής. Ναι. Να τελειώνουμε από τώρα το λέω. Ναι. Και θα το μετά από ένα-δύο μήνες πρώτο Θεός, ανεξάρτητα από την έκβαση της χρονιάς. Θα το βρούμε μπροστά αυτό που λες. Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ ή πρέπει να αλλάξει προπονητή ή τον μισό ρόστερ. Το βλέπουμε. Το 45%. Το 50% του ρόστερ. Ναι. Εάν πιστεύει στον προπονητή του, εάν πιστεύει στον προπονητή και τον κρατήσει, ο ΠΑΟΚ, ξεκάθαρα μιλάω, θα πρέπει να αλλάξει το μισό ρόστερ. Εάν δεν πιστεύει στον προπονητή, ας κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Αλλά ότι θέλει αλλαγή το ρόστερ έτσι κι αλλιώς, θέλει. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ας μην μιλήσουμε τώρα γι' αυτό. Θα έρθει η ώρα, δεν θέλω να επεκταθώ από αυτού. Δεν είναι τις παρούσεις τώρα. Σεβόμαστε ότι η ομάδα, το έχουμε πει πολλές φορές, γιατί έρχονται ερωτήματα, Κώστα. Θα αλλάξουμε τερματοφύλακα. Ο Γερμανός θα φέρει, η προπονητή. Μπαίνουμε σε αυτό. Σεβόμαστε ότι η ομάδα δεν βρίσκεται. Σε αυτή τη συζήτηση. Ακριβώς. Είπα την άποψή μου και την άποψή ο ΠΑΟΚ, για να ξαναδεχθεί πρωταθλητής, θα πρέπει, αν κρατήσει το Φερέιρα, να αλλάξει το μισό ρόστερ, τουλάχιστον. Ναι. Αν δεν τον κρατήσει, θα πρέπει να αλλάξει πάλι ένα κομμάτι. Πάλι. Όρο ηλικίας. Ωραία. Δύο ονόματα συζητήθηκαν περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι, Κώστα. Το ένα είναι ο Τζόλης, το παλικαράκι που μπήκε και πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ. Ακούμε λίγο για να μην... Ναι. Μακρηγορούμε. Ναι. Όχι, όχι, δεν είναι. Όσο θέλεις να συζητήσουμε. Ναι. Ένα αυθεντικό ταλέντο της καλύτερης ακαδημίας ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, της ακαδημίας του ΠΑΟΚ. Ένα παιδί που πρόπερσι έπαιζε, πέρσι έπαιζε στην κάτω 17, φέτος στην κάτω 19, σοβαρός, συγκεντρωμένος, απόλυτα αφοσιωμένος στο ποδόσφαιρο. Μπράβο. Δίνω συγχαρητήρια στον Φερέιρα, τον είδε, τον επέλεξε και είδαμε μέρος του ταλέντου του. Mm-hmm. Τα πολλά τα λόγια δεν κάνουν κάτι. Ναι. Στο έλεγα και για τον Λάμπρου. Τώρα παίρνει τις ευκαιρίες και τις πετάει στα σκουπίδια. Σωστά. Προχθές δεν. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν. Μιλάμε και σαν πατεράδες μιλάμε. Ο Λάμπρου ανήκει. Έτσι. Φυσικά. αυτό. Ο Λάμπρου ανήκει μέσα στους 10 πιο ποιοτικούς παίκτες στην Ελλάδα. Ναι.
με ρωτάνε θα παίξει ποδόσφαιρο. Πού να δεν ξέρω θα παίξει ποδόσφαιρο. Από αυτόν εξαρτάται αν θα παίξει ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω από μένα. Ούτε από τον προπονητή. Ναι. Ούτε από κανένα προπονητή στον κόσμο. Έτσι. Ο ίδιος τι θα κάνει. Το ίδιο και για τον Τζόλι. Ναι. Τεράστια προσόντα. Τεράστια προσόντα. Ναι. Λοιπόν, φοβερή προσωπικότητα και έχει και ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για μένα. Για άλλους είναι μειονέκτημα, για μένα είναι πλεονέκτημα. Ναι. Έχω αυτή τη θεώρηση πραγμάτων. Είναι υποκειμενική η κρίση μου και όχι αντικειμενική. Είναι παιδί χαμηλών τόνων. Αυτό θα τον βοηθήσει στο ποδόσφαιρο. Στα 17 ναι. Έτσι πρέπει να είσαι. Πλεονέκτημα 25, για μένα, αν θες την άποψή μου. Με τεράστιο εφόδιο. Δεν ξέρω. Τεράστιο. Άλλοι μιλούν για την καλώς εννοούμενη ποδοσφαιρική αλήθεια που χρειάζεται κάποιος για να κάνει καλύτερα. Είπαμε να έχει θράσος, να έχει θράσος, αλλά όχι. Τον Τζόλι εγώ δεν τον γνωρίζω. Ναι. Στα 10 λεπτά που μίλησα μαζί του στο ΠΑΟΚ και μετά το τέλος του αγώνα, κατάλαβα ότι πρόκειται για ένα παιδί με αγωγή. Για ένα παιδί με γαλούχηση και παοκτσιρική, γιατί είναι πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ και από την οικογένειά του. Αυτό κατάλαβα. Μεγάλη υπόθεση. Και λέω λοιπόν ότι αυτό το παιδί, αν τον προσέξει ο ΠΑΟΚ, θα κάνει παπάδες. Έτσι, απλά και μακάρι, Κώστα. Μακάρι. Τέρμα όμως μέχρι τέλος. Τέλεια, δεν γιατί, χρειάζεται παραπάνω. Γιατί τα παραπάνω θα τα βλάψουν αυτά τα παιδιά. Ναι, ναι. Δεν θα τους κάνουν καλό τα πολλά. Να τα προστατέψουμε. Μπράβο. Ναι, ναι. Δεν έχεις πετύχει τίποτα όμως. Μπράβο σου. Άξιος. Έλα. Δεν έχεις πετύχει τίποτα Όσο κακό τίποτα. Είναι το φούσκωμα των μυαλών, άλλο τόσο κακό είναι να μπούμε ένα μπράβο να δώσουμε μια όδηση στα παιδιά. Αλλά πώς μέχρι εκεί. Μπράβο, έτσι. Μέχρι εκεί. Έτσι, έτσι. Μιλάμε τώρα για τον Τζόλι τώρα. Και... Δηλαδή, συμφωνώ μέχρι τελείας. Δεν τον βοηθάμε τον Τζόλι. Και σου είπα, άκουσες τι είπα, έτσι. Δηλαδή, του βγάζω το καπέλο. Και αγωνιστικά, όχι για το χθεσινό, όποιος παρακολουθεί λίγο K19 και K17, θα μιλήσει για τον Τζόλι. Δεν είμαι ειδικός εγώ να μιλήσω, αλλά μιλώντας με αυτούς που παρακολουθούν, μου έχουν πει ποιος είναι ο Τζόλις. Λοιπόν, διαπίστωσα και ποιος είναι και ο χαρακτήρας του Τζόλι. Άρα, τα έχει όλα, είναι στρωμένος, γερό να είναι το παιδί, ο δρόμος με ροδοπέταλα για να κάνει καριέρα. Το άλλο όνομα, πες μου. Το άλλο όνομα είναι Μίροσλαβ Στοχ. Τι έδειξε που μπήκε, η ανάρτηση. Αδικημένος, ναι. Αδικημένος 100%. Ναι. 100% αδικημένος ο Στοχ. Συμφωνώ. Δεν ήταν ο Στοχ να του δώσουν 2,5 παιχνίδια και μετά να τον σβήσουν από το χάρτη τον ποδοσφαιρικό. Είναι λάθος αυτό. Ναι, ναι. Αυτό είναι λάθος. Ναι. Λοιπόν. Ο τρόπος που αντέδρασε. Περίμενε, θα πάμε σε αυτό. Ναι. Μπήκε προχθές, έδωσε τον καλύτερο του εαυτό, βοήθησε όπως και ο Τζόλις, όπως και ο Στιντένσκι, όπως και ο Μαουρίσιο, γιατί όλοι αυτοί έδωσαν ενέργεια στην ομάδα. Βέβαια. Να φτάσει στην ανατροπή. Ναι. Ο τρόπος που αντέδρασε, όσο δίκιο και αν έχει, είναι λάθος. Ναι. Συμφωνώ. Εγώ ξέρω ότι ένας άνθρωπος, κλείνοντας και από τον εαυτό μου, έχει συναισθήματα. Ναι. Πολλές φορές αυτά τα συναισθήματα τα εκφράζουμε ενώ δεν πρέπει. Ναι. Και χάνουμε το δίκαιο μας. Σε πνίγει το άδικο αυτό και... Αυτό έκανε και... Ναι. Ξέρω, έχει συναισθήματα. Όλοι έχουν. Και ένας 25, και ένας 20, και ένας 30, και ένας 40, και ένας 50. Λοιπόν, τον έπνιξαν τα συναισθήματα και τα εξέφρασε. Τα έβγαλε. Λάθος. Δίκιο έχει και το χάνει. Λάθος. Υπάρχουν στόχοι μπροστά. Η ομάδα είναι πάνω από τον καθένα. Ναι. Τελειώνει η χρονιά και πες ό,τι θέλεις να πεις. Ό,τι γουστάρεις λες. Δεν σε κόβει κανένας. Θεωρώ, επειδή είναι λογικός και επειδή ξέρω και το ρεπορτάζ, ήδη έγινε σήμερα μια συζήτηση με τον προπονητή, με πρωτοβουλία του Στοχ, θεωρώ ότι αύριο το θέμα θα είναι λήξαν. Mm-hmm. Με τον προπονητή να τον υπολογίζει? Με τον προπονητή να τον υπολογίζει, ναι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δεν ξέρω, λέω ότι έγινε σήμερα μια συζήτηση στο Φερέιρα. Ο Φερέιρα είναι διατεθειμένος να δείξει κατανόηση, αν και αυτόν στόχευε η άνθρωποι. Το σχόλιο, γιατί η ανάπτυξη προσπάθησε να διορθώσει λίγο τα προηγούμενα. Και θεωρώ ότι επειδή ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πάνω απ' όλα, ιδιαίτερα για αυτούς που πληρώνονται ως επαγγελματίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δηλαδή για τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή, αύριο το θέμα θα είναι λήξαν. Και ο ΠΑΟΚ θα φύγει στην Αθήνα να πάει να υπερασπιστεί τον επί τρία συνεχόμενα χρόνια τίτλου του Κυπελλούχου Ελλάδας. Ναι. Με ελίτ διαιτητή. Τον Ολλανδό Κάιπερ, σε έναν των κορυφαίων στην Ευρώπη. Δεν μιλάς. Να πω, εγώ λέω αυτό που διάβασα. Ξέρω.
Απλά είναι ένας εκ των 27. Στεναχωριέμαι γιατί. Το ξέρω. Ότι είναι λίτ είναι, τι να πω τώρα εγώ. Το Κάιπερτς είναι για τα μπάζα. Δεν είναι τόσο παράδειγμα αυτά. Αλλά... αρκεί να μας το δείξει και μέσα στο γήπεδο. Αλλά έχω τα ερωτηματικά μου, έχω τις αμφιβολίες μου. Επιφυλάξεις. Πρέπει να περιμένω να τον δω τις επιφυλάξεις, να περιμένω να τον δω στον αγωνιστικό χώρο. Έχει συνδέσει το όνομά του με εκείνη την τραγική. Με εκείνον τον τραγικό αποκλεισμό που με στεναχωρεί. Κανείς δεν μπορεί να το ξεχάσει εκείνον τον αποκλεισμό. Με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Μάλιστα. Ωραία Κώστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά. Εδώ θα είμαστε και τις επόμενες μέρες να τα λέμε, να τα συζητάμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σου. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Λίβερο. Σε χαιρετούμε, σε ευχαριστούμε. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος, μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Νεκταράκι, εκεί που είσαι, περίμενε, εκεί που είσαι. Θέλω να μου πεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 92. Το 85. Το 85 και πες και τι άλλο θέλεις, χαιρετίσματα αυτά, ξέρω εγώ, τι θες να πεις. Για πες, πού στέλνεις χαιρετίσματα. Στους δύο παππούδες και στις δύο γιαγιάδες. Ναι. Και στις καλές μου συμμαθήτες. Για πες μερικά ονόματα, ας πούμε, μερικές φίλες σου τις καλές. Στην Ισμήνη, στη Βασιλική και στην Παρασκευή. Μάλιστα. Στην ομάδα μας τίποτα έτσι, τίποτα να... ε? Και στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ. Έτσι, όμορφα. Τι άλλο λέμε εμείς πριν κλείσουμε, να φύγουμε. Ζούμε σου λέμε και κάθε πίτα. Νεκταράκι μου, νεκταράκι μου. Λοιπόν, διαστόματος, κόρη σήμερα, θυγατέρας. Να δώσω τον νικητή ή την νικήτρια. Λοιπόν, η Στέλλα νικήτρια έχουμε. Περίμενε. Περίμενε. Εδώ είμαστε. 6978 σε 976. Σε 976. Η Στέλλα. Περίμενε να δω και το επίθετο. Γιατί το χάσα. Το χάσα, παιδιά. Σέχου ή σέχου. Εκεί πάει. Εκεί πάει. Στέλλα. Σέχου, αύριο, γιατί τώρα δεν έχουμε χρόνο, αύριο θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Ήδη φάγαμε 3-4 λεπτά από τον διευθυντή μας. Φεύγω, φεύγω, παραδίδω σκυτάλη σε Γιώργο Ζαγόρα. Θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Ζούμου σου λέμε, φιλιά πολλά. Εσύ λοιπόν Στέλλα, κερδίζεις τον αφιγραντήρα. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο, θα βρούμε το νούμερό σου. Να σε βγάλουμε και αέρα αύριο, να μιλήσουμε τον... έλα, πες νεκταράκι τι. Καλό μεσημέρι. Γεια σου νεκταράκι μου. Γεια σας φιλιά.